μπροστά μου κι άνοιξ αλλού ό,τι κοιτάς. Με τα κομφά που μου κάνεις βάστηκες να με τρελάνε. Θεόβλακας που είμαι, Θεέ μου. Ώστε δεν άξιζε ο πεντάρα, ε! Είπα τέτοιο πράγμα εγώ. Αλλά, τι εννοείς? Εννοώ ότι μόλις οι γυναίκες σας δείξουν που σας αγαπάνε, το παίρνετε πάνω σας. Βρε γλυκιά μου και τρυφερούτσια αγαπούλα. Κάνε πέρα, θα φας καλαμιά, ρε! Κάτσε ρε γλυκό μου κοριτσάκι να το συζητήσουμε το πράγμα ήρεμα. Εγώ σε λατρεύω, ρε Θεόκουτο πλάσμα. Σε λατρεύω. Σε λατρεύω, Θεόκουτο πλάσμα. Παλιοψεύτη. Τότε γιατί δεν ζητάς την ευχή του πατέρα σου? Να την κάνουμε τι? Να παντρευτούμε. Άντε και την πήραμε την ευχή του πατέρα μου. Να την κάνουμε τι, ρε Ρίτα? Να τη δώσουμε προκαταβολή στο σπίτι που θα νοικιάσουμε? Δεν χρειάζεται σπίτι. Και πού θα μείνουμε? Στον ταμάρι του στρέφει. Και εκεί ακόμα μένω. Φτάνει να είμαι κοντά σου. Στον ταμάρι του στρέφει. Έλα, Παναγία μου. Γιατί δεν μένουμε σπίτι σου? Δεν είσαι καλά. Ξέρεις τι άτμο νοικοκύρι που έχουμε? Άσε που το χρωστάμε δυο νίκια και κάθε πρωί, γιατί κάθεται από κάτω μας. Ώστε να την κοπανίσουμε από το σπίτι, η καρδιά μας πάει στην κούλουρη. Εγώ δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι κοντεύουν να με κάνουν σαρέγγα από το ξύλο. Ποιος σε βαράει? Ο μικρός. Θα τον εσκίσω. Μυγμάχος είναι αυτός. Και έχει ένα χέρι. Έλα, μωρετάκι, γιατί να μην δουλέψουμε κι οι δυο μας. Θα τα κουτσοβολεύουμε. Θα τα κουτσοβολεύουμε. Δεν είσαι καλά. Εγώ έχω μεγάλα όνειρα για τις δυο μας. Θέλω λεφτά, πολλά λεφτά. Για να μην σου λείπει τίποτα. Θέλω κούρσα, βίλα, τουαλέτες, γουναρικά, χαρτζηλίκια τρελά. Κεκότερο. Γιατί όχι κεκότερο? Να μου βγει το μάτι αν σου λέω ψέματα. Τι έπαθες? Το μάτι μου.
Τα μάτια. Φύσα κι άλλο. Έφυγε. Κουνουπάκι ήτανε, αλλά σε τιμώρησε και ο Θεός. Δεν λέω ψέματα, σε λατρεύω, ρε Ρίτα. Σορκίζομαι σε ότι έχω ιερό. Ναι, σε σένα. Σε λατρεύω. Παλιοψεύτη. Παλιοψεύτη, ε. Δεν έχω όμως δουλειά, κοριτσάκι. Τι να σου κάνει το ποδόσφαιρο. Αναπληρωματικός τερματοφύλακας, με τρέχα γύρευε. Θέλεις να με πάρεις. Βέβαια, πώς δεν θέλω. Τότε θα το χειριστώ εγώ το πράγμα. Δηλαδή. Θα πιάσω αύριο τον πατέρα σου μόλις κατέβει από το λεωφορείο. Ξέρω που τερματίζει το λεωφορείο. Δεν είσαι καλά. Όχ. Τι. Όχ, ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου. Ο πυγμάχος. Ο πυγμάχος. Ο πυγμάχος. Ναι, μαμά. Βαράει. Βαράει. Σηκώνει πέτρα. Αχ, έρχεται. Έρχεται. Γυρίσεις. Ρίχνει φάπα. Αχ, ναι. Έρχεται. Θα μορμήσει. Όχι, μη γυρίσεις. Αχ, μη γυρίσεις. Όχι. Ρίχνει κουτουλιές, Τι θα κάνουμε, μαμάκα μου. Τι θα κάνουμε. Μη γυρίσεις. Γιακά, με κόσμε. Αχ, μαμάκα μου, τι θα κάνουμε. Έχε για παντότινη. Γεια σου, κύριε Τάκη, και θα σε συγκυρίσω εγώ. Είπαμε από τον Τάσο 400 δραχμές. Πελαγία καφέ. Τέταρτος. Πελαγία καφέ, είπα. Τέταρτος. Πελαγία καφέ, είπα. Τέταρτος. Τι είπες, βρε. Καφέ, είπα. Τι είπα. Πάλι. Τι πάλι. Πότε ήπια. Χθες δεν ήπιες. Και επειδή ήπια χθες, να μην πιω σήμερα. Ρε μπιτάμυαλος είσαι. Καφέ, κάθε μέρα. Θα σπάσω τα νεύρα σου. Σιγά, κύρα Θεριακλού. Θα σπάσεις κανένα τζάμι και θα έχουμε να το πληρώσουμε. Αν θα το πληρώσεις, κουκλί μου, θα το πληρώσεις. Πατέρα, παίρνω αύριο στο σχολείο λεφτά για την εισφορά. Και για τα δίδακα. Για τον έλεγχο. Παντελή, φυράρε να φύγουμε. Σιγά, μην κάνετε φασαρία και σας ακούσει ο νοικοκύρης. Και από το πεζοδρόμιο. Από τον Λεωνίδα, 400 δραχμές. Από τον Νίκο τον Γουρέα, 300 δραχμές. Από τον Τάσο, 400 δραχμές. Και τέταρτος. Α, ο Λελέκος ο γιατρός, ο αδερφός μου. Ένα πεντακοσάρικο. Τι κάνεις τόση ώρα, μωρέ, εδώ. Ξέρεις ότι έπρεπε ήδη να έχεις φύγει να βρεις λεφτά για τα νίκια. Τι κάνω τόση ώρα. Εσύ γαϊδολογέσαι σαν τον Μάρλο Μπράντο του καθρέφτη. Πόσα ονόματα είναι εδώ. Πέντε, και. Πέντε ονόματα, ε. Πέντε υποψήφοι. Για τις εκλογές. Για τις εκλογές, μωρέ, ξουράφι είσαι. Για δανεικά είναι ρε πελαγία υποψήφι, για δανεικά. Για τα δυο νίκια που χρωστάμε ρε πελαγία. Αμάν αυτό το νίκι, αμάν αυτό το νίκι ρε πελαγία. Αμάν. Καμέμνος, να σε σπάσω καμέμνον. Οχ, αχ, ο πατέρα σου άτιμο σε έβαλε να με βασανίσεις. Κατήμα, πάλι να σταμάσαι. Κατήμα. Άτιμο πλάσματα. Που σας μα, σπίτι βρε δεν έχει. Αγαπημένον, πάρετε το γιο σου. Παναγίτσα μου, ως το νοικοκύρης μας, το θεριό, το τσιγκλίσανε πάλι οι καρακαρίδες. Αχ, με μουλιάσανε. Αγαμέμνον! Αγαμέμνον! Σε προειδοποιώ! Αν δεν πληρώσεις, ως σήμερα το μεσημέρι τα δυο νίκια μου χρωστάς, θα σου κάνω έξωση! Μουσχεμα με κάνανε! Παπάκι με κάνανε! Ακούς! Εγώ να τα ακούω, βρε, ή εσύ που μου φάγες την πρίκα μου και μου κάνες τη ζωή μου μαύρη, αχάριστε! Ποια πρίκα μου! Σε 7.500 γραμμές πήρα από το σωματείο το λούστρο που ήταν γραμμένο στο πατέρα σου! Λούστροεις! Απίντα! Τι να σου πω, βρε, τι να σου πω! Ο Λούστροεις! Τι να σου πω! Ο Λούστροεις!
Καλημέρα, γόρι μου. Κινήθηκες καλά? Μα ο πρίγκιπς δεν μπελχαρά. Άρα κάτι ξάπες που έχει ρίξει. Να κάνεις δουλειάς εσύ. Δεν σου πέντε λίγο πρωί-πρωί. Όχι, μωρέ πατέρα γκρινιάρης που είσαι. Φορά κάτι απάνω σου ανεδέστατε που σε ενοχλήσανε κιόλας. Είναι φάλις άντρος αντιβέ. Όχι, σε καλύτερος εσύ που σε λαμάτσο χάλια. Ζηλεύεις το γιο σου, βρε. Μωρέ, ξέρεις που θα καταντήσει με τα χαϊδολογήματα που του κάνεις. Θα μου πεις εμένα πως το ζηλεύω. Πού θα καταντήσει, βρε. Πού, ε. Να πλακώσεις γιαουρκές τυποταγριές και να δεις να στον φέρουν οι χωροφύλακες κουρεμένο σαν Daddy Boy. Τροπή σου. Ρε φόρμες που τους έχετε πρωί-πρωί. Άρα, κύριε. Να σας κάνω, δεν θέλετε εσείς. Εγώ φταίω που τα κουβαλάω εδώ μέσα, άντρα. Άρα, άρχισε. Άι, κατάσταση. Άι, τέλα, γαλιά, μοσιά μου. Άρχισε. Ε, τρελάδικες, που πάσε τη τσίδη, βρε. Που πάσε τη τσίδη, βρε. Αι, τε να χαθείς. Πόρες είναι εκεί που θα πάτε, ρε. Κάτι ο γιος, κάτι εσύ, κάτι τα νίκια θα με τρελάνε εδώ μέσα. Και καλά που φόραγα και το παντελόνι. Γιατί έτσι δεν το φόραγα και αυτό, θα βγαίνα στον δρόμο όπως βγαίνει η σημάρα μου. Τσιτσίδι. Αι, δε κάτω τώρα, έφε έξω, σε περιμένω νοικοκύριτα να σε συγκυρίσει. Θα τον συγκυρίσω εγώ αυτόν. Αχ, αχ, το κεφάλι μου. Πάει το κεφαλιάκι μου. Πού θα μου πάει αυτός, να τον φάω. Με παρεξήγησες, αγάπη μου. Βρε, ήταν τρίχα ή δεν ήταν αυτή που βρήκα στο σακάκι σου? Ναι, τρίχα ήταν, αλλά τι τρίχα. Κατσαρή. Δεν σου εξήγησα. Ότι ήταν του κουρέα σου, ε. Παρντών. Βεβαίως. Κι είναι ξανθός ο κουρέα σου. Παρντών. Βεβαίως. Και κατσαρός. Βεβαίως. Κι είναι, βρε, γυναικεία η τρίχα του. Μα είναι... Παρντών, ε. Πρόσεξε, κακομοιρέ μου, να μην μάθω ότι μου σκάρωσες καμιά βρωμαδουλειά, γιατί θα πουλήσω και τα 25 μου σπίτια και θα φύγω. Μαζί με τα σπίτια σου, με τα λεφτά. Ναι. Ρακουλού. Αγαμέμνον. Αγαμέμνον. Να κάνω τηλέφωνο, ρε. Καλημέρα σας, κύριε Προϊστάμεν. Εδώ ο Αγαμέμνον. Ο αρχαίος μου. Όχι ο αρχαίος. Αγαμέμνον, ο γιατρός που κουράει τον Αγαμέμνον είναι τον υπαλληλό σας. Ναι. Είναι άρρωστος και έκανε σήμερα στο γραφείο. Ορίστε. Τι άρρωστα έχει. Ναι, πες μια άρρωστα, ρε. Με συγχωρείτε. Γρήγορα, ρε. Γρήγορα. Αρρώστες υπάρχουν πολλών ειδών. Δεν και βρε. Και πρώτα-πρώτα, όπως τα ξέρετε, είναι οι μολυσματικές. Σας δουλεύω. Όχι πως θεού, κύριε Προϊστάμενε. Λέγε, βρε. Σας κάνω διάλεξη. Όχι, αλλά σαν ιατρός που είναι, ήθελα να... Ορίστε, το πω. Τώρα. Ξανάσου, δώσου, δώσου, δώσου. Κοκκίτης. Να. Έχει το διάλογο κακό χρόνο να ξαφνίσει. Πάμε να κάνεις ο Γιώργος. Ναι, ναι, θα σταματήσει. Ναι, έχει στάσει εδώ. Σε βούτυξα. Πράττω, άνοιξε γρήγορα το παράθυρο. Δεν μπορώ, κύριε, μπάζει ρέμα και έχω τα λαιμά μου. Το δένεις την πόρτα, σβέλτα, σβέλτα! Άμα θες να παίξεις, κύριε, να πας με τα τσικό, όχι να σταματάς όλα και το λεωφόριο. Έτσι, σβέλτα, σβέλτα! Αν δεν είναι πράγματα. Θα εξηγήσω, κύριε. Τι να μου εξηγείς καμένα, μου έδωσε σήμα να κάνω στάση ναι ιού. Ναι. Σταμάτησα για να το εξυπηρετήσω. Ναι, ναι, ναι. Ε, γιατί δεν μπαίνεις λοιπόν μέσα. Πέρα κάτι πράγματα που γίνονται. Σβέλτα! Να του εξυπηρετήσει κι άλλο πράγμα. Αν δεν παρακλείσουμε να φεύγουμε. Στάσου! Στάσου!
κατέβασε από το λεωφορείο! Κάνει σοχαρά, Λαμπέ. Άνοιξε. Μαντάμ, τι θα γίνει τέλος πάντων. Σου είπα, εις πράκτορ δεν πληρώνω. Δεν είμαστε καλά που θα πληρώσει θήλιο το βρέφος. Καλέ, πληρώνεις θήλιο το βρέφι. Τα βρέφη όχι, αλλά ο κύριος δε πληρώνει. Κύριος το βρέφος. Σιγά το μπιζανιάρικο. Αυτός έχει πάρει τρεις αναβολές από την χώρα, κυρά μου. Κάτε εσύ. Σαν την τρεπόστη και γελάτε. Παρτών, ο εισπράκτορ έχει δίκιο, γιαγιά. Ποια είναι η γιαγιά, βρε τρομάρα, να σου έρθει. Εμένα, ναι, γυναίκα. Όχι, ναι, μαντάμ. Κουτσό έπαιζε με το Καραϊσκάκι. Μιλάτε κουβέντες. Ντροπή σου! Ντροπή σου! Έλα, μαντάμ, να τελειώνουμε. Κατέβαινε το εισιτήριο για τον Εύζωνα. Όχι, δεν πληρώνω τίποτα. Θα κατέβω. Άνοιξε την πόρτα για τη γιαγιά, καχαράλα. Πάμε, Λάκη! Πάμε, Λάκη! Να χαθείτε, να χαθείτε. Ο Λεωνίδας, ο πρώτος του καταλόγου. Μπράβο, τύχη. Ο Θεός μου τον έστειλε. Δόξα σοι ο Θεός. Να το πρώτο λακωσάρι. Λεωνίδα! Αγαμέμνον στον ουρανό σε γύρευα. Και στο λεωφορείο με βρήκες. Τι ήθελα να σου ζητήσω να μου δανείσεις. Τρακοσάρι. Πεντακοσάρι για τον Νίκη. Ω, πάντα ρε Λεωνίδα πλεονέξισουνα. Τι να σου πω. Όπως σε πατήρια έπεσα. Αμά. Δανεικά. Κι εγώ έλπεσα σε σένα, για τον Νίκη. Ναι, ναι, ωραία, ωραία. Να φύγεις, Καράλαμπε. Τώρα πάμε για το δεύτερο, τον Νικόλα. Ο Θεός βοηθός. Σας θέλω, καλημέρα σας. Εσάς μιλάει. Δεν την ξέρω, εσάς θέλω. Εμένα. Πρωινιάτη, Κυριακή και Ωρεξάτη. Είναι ανάγκη, πρέπει οπωσδήποτε οι δυο μας. Οι δυο μας. Ντροπή σου, νέο κορίτσι. Μπορεί βέβαια να σου κάνει εντύπωση, το ξέρω ότι είμαι τραβηχτικός άντρας, αλλά αυτά δεν μ' αρέσουν καθόλου. Προσέξτε. Καλώς τον κύριο Αγαμέμνο. Γεια σου, Νίκο, γεια σου. Σαπουνάδες. Πώς φάνηκε δουλειές. Άσχημα. Κακός. Σαπουνάδα. Περίπτερο για σοφίες εκεί. Μπορείτε παρακαλώ να ειδοποιήσει τον Τάκη. Τον τερματοφύλακα καλέ του φωστήρα. Ποια είμαι, η Ρίτα. Ποια από όλες τις Ρίτες, η Ξανθιά. Η κοντή, η ψηλή στραβοκάνα. Θα σου πω καμιά κουβέντα, μου φαίνεται. Να του πείτε ότι τον περιμένω στις 10 στο Ρέξ και να αφήσει το γήπεδο σήμερα. Μπορείτε, αν περάσει θα του το πείτε. Γιατί καλέ, πόσο θέλετε να πάτε στο σπίτι του. 20 λεπτά, μακριά είναι. Να μη σώσετε να πάτε ποτέ. Ο σπίτι ο νοικοκύρης μου, γι' αυτό ήρθα. Τι ο σπίτι ο νοικοκύρης. Με πετάει έξω και ήρθα για δανεικά. Να, εδώ σε γόραψε. Πώς. Να, εδώ είσαι γραμμένος. Κατάλαβα. Δανεικά και από τους τέσσερις. Καλά, ο μεγάλος γιος δεν δουλεύει. Τι δουλειά. Τι να οικονομήσει την μπάλα. Πέταρα δεκάρες. Αλλά πληρωματικός θερματοφύλακας, δεν βάριες. Κύριε Κουρέ, βιάζομαι. Κάθε! Κύριε Κουρέ. Έχεις να μου δώσει τίποτα. Με σφάξατε, κύριε Κουρεύ. Μικρός, κυρώτο! Κύριε Κουρεύ,
Ακούω, σκάσε! 200 δραχμές και 75. Ευχαριστώ, Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε το 20. Γιατί? Το γήπεδο. Α, ναι. Τώρα πάω να προλάβω τον τρίτο για δανεικά στην Νέα Ιωνία. Φεύγω. Είμαι ο βιαστικός πολύ. Φεύγω. Καλή επιτυχία. Ο παραδοσιακός. Έλα μέσα, σε βούτυξα. Σαρικάκι. Τι βλέπω και σας πάει μούρια. Πάει, ε. Πού είσαι, σαν το σεΐχι του Κουβέι. Πού. Παρδόν. Πού. Έχετε υπηρετήσει καταβρεκτήρ στο Δήμο. Το βλέπεις με τον επίδεσμο. Α, δεν είναι σαρίκι. Σπάσε το κεφάλι. Εγώ πότε. Τα παιδιά στο πρωί. Α, θα παίζαν τα χρυσά μου. Δεν μπορεί. Ναι, αλλά εγώ δεν παίζω πλέον. Αγαμέμνον, πρόσεξε. Αν στο μεσημέρι δεν πληρώσετε δύο ενίκια, θα σε στείλω να μαζεύεις βότσαλα. Δέχεστε και βότσαλα έναντι ενικίου. Σε συγκυρίσω εγώ εσένα, ναι. Θα σε φτιάξω. Αμάν, κάγια. Εσύ είσαι πάλι. Ξέρετε πόση ώρα σας κυνηγάω. Και τι με μπεκάτσα που με κυνηγάς. Θέλω να σας δω ιδιαιτέρως. Ιδιαιτέρως, ε. Μάλιστα. Κύριε Πόλτσμα, σας παρακαλώ. Μα σας παρακαλώ, κύριε. Μην μιλάς, Σιμουδιά. Κύριε Πόλτσμα, σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Σιμουδιά! Κύριε Πόλτσμα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σιγά. Στραβωμάρα, ρε. Κοίτα, ρε, που μου πει, μας σκοτώνει και που μας λέει και στραβωμάρα. Και κοίταρε που νόμιζα πως το έλεγε αστεία ότι θα βρίσκε τον πατέρα μου. Ξέρεις, κύριε, τι τραβάω κάθε μέρα για να σε βλέπω. Μ? Και αυτό γιατί. Γιατί σε αγαπάω σαν τρελή το ζώο. Τάκη. Ε. Βλέπεις αυτά τα σημάδια. Κατέβαστα, Παναγία μου. Θέμα θα γίνουμε. Τρελάθηκες. Όχι ακόμα. Αλλά που να είναι, θα μου στρίψει από το ξύλο που μου δίνει τα αδέρφια μέχρι να πάρει την απόφαση. Όχι, σε παρακαλώ. Βούρα πάνω, το πουστάνι απάνω, μα τι κακό είναι αυτό με σένα. Δεν τις τρως τις πάπες εσύ, κύριε Τάκη. Εγώ τις τρώω. Γι' αυτό είσαι τόσο ψύχρεμος εσύ. Να φας καμιά ξεγυρισμένη ανάποδη από το μικρό, να σου πω εγώ. Από το μπιγμάχο. Από το μπιγμάχο, ε. Να λείπει το βύσσινο. Εσύ, Τάκη, τη βγάζεις την ουρίτσα σου από την τρύπα. Εγώ τι θα γίνω. Γιατί δεν με σκέφτεσαι καθόλου, αγάπη μου. Μα τι θες να κάνω, δηλαδή. Σας παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ. Που κάνουν στάση τα πειρατικά για τη Νέα Ιωνία. Ορίστε, κύριε. Νέα Ιωνία. Απέναντι, κύριε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε. Ή σταματάς τις κλάψες, ή σηκώνομαι και φεύγω. Εγώ δεν πάω σπίτι μου απόψε, αν δεν μου πεις πότε θα κάνουμε το γάμο. Πάει, τελείωσε. 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 Έλα εδώ, ρε κουτέ. Γιατί δεν κάνουμε πρώτα τον αραβόνι. Που είναι πιο ρομαντικό. Θα σου τηλεφωνάω 6 φορές την ημέρα. Πού? Στο μπακάλικο. Δεν σε φωνάζουν. Θα σου στέλνω λουλουδάκια. Και πού θα βρίσκεις τα λεφτά? Άσε να πω και κανένα ρομαντικό, άσε να πω και κανένα ρομαντικό. Ορίστε, λέγε. Θα σου ψιθυρίζω τα πιο ωραία λόγια του κόσμου.
Για πόσο καιρό ακόμα? Ήσαν υπόφοροι. Όχι, Τάκη. Απλώς βαρέθηκα να τα ακούω τόσα χρόνια. Ρε κουτί, ο αραβώνας είναι η ωραιότερη περίοδος στη ζωή του ανθρώπου. Λόγω τιμής. Όταν κρατά ένα χρόνο, ναι. Αλλά όχι τέσσερα, κι άλλα τέσσερα πας να το τραβήξεις εσύ. Μα, δεν θέλω να παντρευτούμε και να ψωμολισάμε. Δεν το καταλαβαίνεις. Θέλω να σου πω τις κούρσες σου, τα ταξίδια σου, τις γούνες σου, να τραλάς τα χαρτζηλίκια. Και κότερο. Γιατί όχι και κότερο. Εξασφάλισε μου εσύ ένα δωμάτιο με την κουζίνα του και μια βαρκούλα για να πηγαίνουμε για καμιά κόπα τις Κυριακάδες και ύστερα βλέπουμε. Δηλαδή, δεν σ' άρεσαν αυτά που σου λέω. Ωρε, τρελαίνομαι. Αλλά πόσα μου λες, είναι ζήτημα αν θα έχουν τα μισά τα εγγόνια μας. Συνεπώς. Συνεπώς, να αφήσεις τα φούμαρα και να πατήσεις τη γη. Και τι θέλεις δηλαδή να γίνει? Δεν είπαμε γάμος. Δεν είπαμε δεν έχω δουλειά. Δεν είπαμε να βρεις. Να βρω. Ναι. Να βρω. Πού πας? Στις φωτογραφίες. Ιωνία με ένα τριαράκι. Ορίστε, παιδιά, περάστε. Έλα, σιγά, σιγά, ρε παιδιά, σιγά, σιγά. Σιγά, σιγά, ρε παιδιά, θα μπείτε όλοι. Μην κάνετε σκόπο. Σιγά με το μαλακό, παιδιά, θα μπείτε όλοι, σιγά. Πόσο? Τρία φραγκάκια, έτσι. Δεν κάνει δίφραγκο. Ίσα καμένα ακόμη δεν μπήκε στη φρόζα και άρχισε τις σιγκουνιές. Η ζωή δεν είναι παιδιά, το λέω Ναπολέον. Ο Μέγας? Όχι, ο μικρός. Δεν κάνει φραγκάκι να πάμε λίγο σμαράζι. Αστιεύεσαι, ξέρεις πόσο κοστίζει η βενζίνα. Και εξάλλου είσαι και χοντρός. Θα το βογγίξεις τα μάξι την άλλη φορά. Ο χωμοβόρος έρχεται. Αμάν, αυτός είναι ο χωμοβόρος. Αταγκάζει Ναπολέον γιατί μας βλέπω σε λίγο για Βατερλό. Φύγαμε! Τέρμα τα δίφραγκα, τέρμα τα δίφραγκα. Στα τραγούδια. Φωνάρα, ε, τέρμα τα δίφραγκα. Ωραία, στα τραγούδια και τα μπροστά σου. Ωραία φωνή, έτσι. Έμα, έχουμε λαρίγκι. Προσοχή τα τουβάρια. Γιατί φοβείσαι. Φοβήμαι, εσύ δεν φοβείσαι. Πόσος, καθόν έχω προεργασία σε μπουλντόζα. Με βλέπανε τα τουβάρια και τρέμπα. Ρε που πέσαμε, ρε που πέσαμε. Στο κάτω-κάτω τι είναι ο θάνατος, χιούμορ. Μια ιδέα είναι. Ε, αγοράκι. Δεν μου το κάνεις για να, ρε αγοράκι. Η ζωή είναι γκρινιάρα, καθότι θηλυκό. Ο θάνατος είναι γλυκής, καθότι άρεν. Έτσι δηλαδή και το ρίξω το ρημάδι στο αυτοκίνητο που έρχεται και γίνουμε όλοι κοιμάς τέρμα τα δίφραγκα και γλιτώνεται και το εισιτήριο. Το αμολάω! Κοίτα ρε κοντζά μάτρας, ιδρώτα με που γέλω. Δεν τρέπεζε καεμένε. Δεν έχεις χιούμορ. Άκου φίλε, εγώ έχω χιούμορ, αλλά έχω γυναίκα και παιδιά. Παντρεμένος άνθρωπος. Παντρεμένος και τι είναι ο γάμος, χιούμορ. Κανονικός ο άνθρωπος πρέπει να κουκουλώνεται τρεις φορές. Τρεις γάμους. Αμέ. Άσε μας, αρή. Άσε μας. Τρεις και επιμένω και άκου. Πρώτη γενική δοκιμή. Πρόβα τζενεράλε να πούμε. Μαθαίνεις τα τερτύπια του γάμου. Προπόνηση. Μπράβο. Ο δεύτερος. Στο δεύτερο γάμο λοιπόν βρίσκεις μια βλαχαδερή που να το έχει το παραδάκι. Εξασφαλίζεις για πάρτι σου ένα σπίτι. Βάζεις από κάτω την κεφάλα σου. Και δεν βλέπεις νοικοκύρη, μπείτε στον ύπνο σου. Σοφόν. Σοφότατον. Βεβαίως, κεραμί δικό σου Ναπολέον, μεγάλη υπόθεση. Για άμορα μας η τρίτη δόση. Ο τρίτος από έρωτα, χοντρέ. Προπονήθηκες από τον πρώτο. Έχεις το κεραμίδι από το δεύτερο. Και στον τρίτο, αγαπητέ μου κύριε, που λες, τέρμα τα δίκρακα. Αμάνι, αμάνι. Τα χέρια σου τιμώνει, Ναπολέον. Τα χέρια σου τιμώνει. Φοβείσαι. Φοβήμαι. Εσύ δεν φοβείσαι. Δεν φοβήμαι. Ρε τι πάθαμε. Μαζεύετε κύριε σας παρακαλώ τα κανιά σας και το ξερό σας. Συνέβη τίποτε όπισθεν.
Δεν μου απαντήσατε. Σας ομιλεί ο καπετάνιος του οχήματος. Συνέβη, λέω, τίποτε όπις δεν. Τίποτα, κύριε σοφέρ. Ωραία, συνεχίζουμε. Λοιπόν, που λες, κύριε Αγαμέμνο, όταν καλλιεργούσαμε τα Περιστέρια... Να τι πάλι, κύριε Λέισον. Ποια. Αυτή. Το κουκλί το ξαρθό. Με κυνηγάει. Της χρωστάς. Δεκάρα. Και σε κυνηγάει. Ασφιχτικός. Εσένα. Εμένα. Περιερωτικό. Μάμε. Κυνηγάει το κουκλί εσένα περιερωτικό, ε. Μάλιστα. Χιούμορ. Κάτι χιούμορ, δράμα. Πούσε, τσάκω το δεκάρικο και κάνε στάση εδώ στη γωνία να σαλτάρω. Έγινε. Και το κουκλί. Τι κουκλί. Άσε το τρώω εγώ. Φάτο. Στάσο, πρέπει να κατέβω. Αδύνατον. Γιατί. Δεν κάνει στάση εδώ, δεσποινής μου, τι να κάνουμε. Μα τι είναι τέλος πάντων, τρώω λέει και δεν μπορείς να το σταματήσεις. Αχού, θέλετε να μας γράψει κανένας χωροφύλακας πρωί-πρωί να πληρώνω με τζερεμπέδες, δηλαδή. Τρακοσάρια. Ποιος θα τα πληρώσει, ποιος θα τα πληρώσει, να μου πείτε. Θα τα πληρώσω εγώ. Παντώνω να πω, λέω, δεν παίρνει ποτέ λεφτά από γυναίκες. Άκου, φίλε μου. Αχ, τι μου κάνετε, τι μου κάνετε. Α, δεν θέλω στενοχώριες και είμαι και Ολυμπιακός. Πρέπει να βρω τον κύριο οπωσδήποτε. Εντάξει, κούκλα μου. Θα τον ευρούμε. Θα τον ευρούμε μαζί. Mm. Θα του πω 400. Όχι, 500. Καλύτερα 450, βέβαια. Δεν ζητάω 400. Ωραία, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι. Θα του ένα 500 άρικο και ό,τι γίνει. Αχ. Γιατί αναστενάγματα πήραμε δρόμο και φύγαμε αμέσως. Τριαράκι. Αχ. Μα τι έπαθες πάλι. Πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε τον κύριο που αφήσαμε πριν. Του βέβαιες κάρτα, ε. Ναι. Πού λοιπόν τσιφνέα η Ιωνία να ξεφορτώσουμε και τον τελευταίο. Και να μου τα πεις εκεί, έτσι. Σαν αδελφό σου, ε. Πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε τον κύριο που αφήσαμε πριν. Ωραία, αυτό θα τον βρούμε οπωσδήποτε. Σούπιντο. Θέλω, λέει ο λοχαγός, έναν ατρόμητο να θυσιάσει τη ζωή του. Αρών του λέγω. Έπρεπε να καταληφθεί ο Αφιόν Αραχισάρ. Και πήγες εσύ, κύριε Αλέκο. Ναι, εγώ. Ρε τσίφτη αρχιεργάτη που τον έχουμε. Θέλω, μου λέει, να πεθάνει σαν Έλληνας. Θα πεθάνω, του λέω. Και πριν να ξεκινήσω, φωνάζω τους συναδέλφους μου και τους φυλάω σταυρωτά. Να μου ζεις, ήρωα. Γεια σου, ήρωα. Βουρκώνουνε όλοι. Βουρκώνω κι εγώ. Να έτσι. Πιανόμαστε χέρι-χέρι και αρχίζουμε το χορό του Ζαλόγου σαν τη Σουλιώτησα. Έχε για καημένα κόσμε. Γεια σου, Αργυρνάση. Έχε για γλυκιά ζωή. Έλα, κόμμα. Έχε για γλυκιά ζωή. Έχετε για βρυσούλες λόγκες. Καγόρα! Όχι, τα παιδικό, τα παιδικό. Δεν τρέπεσαι εσύ, μωρέ, πια, ε. Δεν τρέπεσαι. Αρχιεργάτης είσαι εσύ, βρε, ή χωροδιδάσκαλος. Μα πρόβες κάναμε. Τι πρόβες, ρε. Για την εθνική εορτή, κύριε Διευθυντά. Α, για την εθνική εορτή, μάλιστα, ε. Μάλιστα. Άκου να σου πω, κύριε Αλέκο, το παράκαρισμα με τις φασαρίες σου. Το ξέρεις. Αν σε ξαναπιάσουν όμως απασχολείς τους εργάτες με τις ψευτιές σου και να μου καθυστερείς την παραγωγή, θα σε απολύσω αμέσως. Φαντασιόπληκτε. Αλέκο. Ρε, καλώς τον Αγαμέμνονα. Ωραία. Ήρθα σε ώρα ευκαιρίας, δε. Τι γίνεται εδώ, τι φωνάζει. Άστο να φωνάζει, εγώ προσωρινώς είμαι εδώ μέσα, φεύγω. Γιατί. Ανοίγω δικό μου εργοστάσιο. Μεγάλη υπόθεση. Μα, και με τι λεπτά. Συνεταίρο, από το Κονγκό. Κονγκολέζο. Και καλά που ήρθες. Καταρτίζω το υπόλοιπο προσωπικό και θέλω έναν άνθρωπο της απολύτως εμπιστοσύνη μου. Σε προσλαμβάνω προσωπάρχη. Αλλά τι προσωπάρχη. Προσωπάρχη συνεταίρο. Δεν δουλεύει, Ραλέκο. Αλήθεια. Αλήθεια. Να φας ψωμί που βρωμάει το φουνό τους από την πείνα
και να ζήσεις ανάρχοντας. Θα ελέγχεις όλο το εργοστάσιο, το υπόγειο, το ισόγειο, τον πρώτο όροφο και το δεύτερο όροφο. Και θα παίρνεις και 20%, καλά δεν είναι? Καλά, καλά. Α, ξέχασα, θα ελέγχεις και το υπερό. Α, έχει και υπερό. Και βέβαια θα έχει. Και δεν μου λες, πόσα σκαλιά θα είναι, δεν? Καμιά τριανταριά. Τριάντα. Τριάντα. Τότε βάλε κάτι παραπάνω. Δηλαδή? 30%. 30 σκαλιά, δεν ανεβαίνω. Α, όχι. Δεν βάζω δεκάρα. Πότε βάζω? Το 20% θα παίρνω γιατί ελέγχω ισόγειο, υπόγειο και δύο ορόφους. Το υπερό γιατί θα το ελέγξω, για την ψυχή της μάνας μου. Αυτό που κάνεις, ξέρεις τι είναι, ρε? Εκβιασμός είναι. Αυτό που κάνεις, ξέρεις τι είναι? Εκμετάλλευση του εργαζομένου είναι, ρε! Εγώ φταίω που σε πήρα στη δουλειά μου, να. Αλλά τώρα θα σε μάθω. Εκβιαστής ήσουν πάντοτε. Ναι, κάνε τη σκουβιά σου και βάρα μας. Ξεχνάς το πατρέτη της αδέρφης μου που καθόσε με τα γαμπριάτικα έξω από την εκκλησία και δεν έμπαινες μέσα, αν δεν τον τάραβες στην πρίκα δύο κατσαρόλες και να αντέτσερε από μπακύρι. Πάλι λοποδίτρα! Λοποδίτης εγώ! Ναι, ρε! Σε απολύω. Σε απολύεις? Ναι, ρε. Τον απολύεις, ρε. Ε! Εσένα! Όξο! Όξο. Με απολύεις, αλλά υπάρχει και Υπουργείο Εργασίας και θα πάω αμέσως στην ανάψω. Χταπόδι του τίμιου εργατικού ιδρώτα. Είστε διαδομικιά μου. Χταπόδι εγώ, εσύ, τώρα θα σε κανονίσω εγώ να δω ποιο βρίζεις. Μου λες χταπόδι. Στα βομάρα, κύριο μου. Εδώ ήταν. Κυραλέκο! Μωρή, γιατί πήγες, μωρή. Για να δεν καμπήκα, για να δεν καμπήκα. Και τον έβησα τον άνθρωπο. Και τον είπα και λοποδίτη. Νο. Α, να το τρακοσάρι. Έλα εδώ και δεν μου γλιτώνεις οπωσδήποτε. Τι έγινε? Με απέλησε. Και δεν χαίρεσαι, θα ανοίξει το δικό σου εργοστάσιο. Δεν υπάρχει άλλη. Καλά, και το υπερό. Ποιο υπερό? Τρίχες δηλαδή. Έχω και το παιδί άρρωστο. Κατάλαβα. Αν και τα δανεικά που πήρα τον κουρέα τον Νικολάκη. Πού κάνεις στο λεωφορείο? Άντε, γεια. Δεν πάει, κύριε, δεν διαβάζετε, ελληνικά γράφουμε. Είναι στις ξαπλωτές του τώρα, όχου. Πώς θα αρνιέται, γαμωτάκης, ε? Σχεδόν. Ε, ρε μανιβέλα που σου χρειάζεται, κύριε Τάκη. Δεν το ξεκόβει, αλλά δεν λέει και τον, ε. Ολοθά και θα το πάει. Τώρα έχει βρει άλλο βιολί. Στάσου να βρω δουλειά και θα βολευτούν όλα, μου λέει. Δηλαδή τάζει υποσχέσεις μπαρούφα να πούμε σαν βουλευτής, ε! Έρε μανιβέλα που χρειάζονται μερικοί τάκηδες. Δώ μου πέντε, μωρέ! Δώ μου πέντε! Κατάλαβες τώρα γιατί κυνηγάω τον πατέρα του. Θέλω να του μιλήσω. Να δώσει αυτός μια λύση. Δεν τραβάει όλο το δικό μας. Θέλω να πεθάνω. Τι να κάνεις? Να πεθάνω. Άσε, πεθαίνεις αργότερα. Τώρα έχουμε δουλειές. Δεν μου λες όμως, κοριτσάκι. Τον αγαπάς τον Τάκη? Δεν κατάλαβα. Ντρέπομαι. Hey. Ντρέπομαι. Να τα... Μωρέ, τον αγαπάς, ναι ή ου? Τον αγαπώ. Καλώς. Να πούμε τον αγαπάς περικουλούρα ή εσωτερικός καύσιμα να πούμε? Τον αγαπώ που να τον πάρει ο διάβολος. Καλώς. Εντάξει. Να βάλω μπροστά μια συνείδηση που δεν παίρνει στροφέ. Έτσι. Θα οργώσουμε τον δρόμο να βρούμε τον πατέρα αυτού του κυρίου. Αγαμένο να τον είπες, έτσι? Για να δούμε. Θα ρελεβέντης σαν τον αρχαίο ή θα τον έκανω εγώ με τη μανιβέλα αρχαίο. Σοφόν, έτσι? Βεβαίως, σοφότατον. Αλήθεια, πώς σε λένε? Ρίτα. Πώς? Ρίτα. Ρίτα, ε. Με κάποτε μια αδελφή. Και τι τη λέγανε? Δεν ήταν σαν εσένα όμορφη? Γι' αυτό την παράτησε ο λεγάμενος και έφυγε την Αυστραλία. Μαράζωσε. Πέθανε. Τέτοιο αγνό κορίτσι ήταν. Λυπάμαι, Ναπολέον. Ειλικρινά λυπάμαι. Την αγαπούσα σαν τα μάτια μου την αδελφούλα μου.
Θα χάσει για τη μάνα μου πριν δύο χρόνια. Τον πατέρα μου στο κίνημα παδέσποτη. Ήμασταν μόνο δυο μας. Την είχα σαν τα μάτια μου. Τώρα είμαι κατάμονος. Άτιμη κοινωνία. Μαύρε κόσμε. Άραχνη ζωή. Μου χάρισε το κεφάλι σε το κετάκι. Από εδώ και πέρα είσαι αδερφή μου, να ξέρεις. Είσαι πολύ καλός, Ναπολέον. Έρε και τον πετύχω το χοντρό. Έρε μανιβέλα που χρειάζεται στους άνδρες. Δεν ξέρεις τι τομάρια είμαστε οι πιο πολλοί. Μια λεμονάδα και δύο ουζάκια. Καθάρματα. Ε, πώς έκρινες έτσι, ρε. Εγώ εσύ πώς έχεις ένα, ρε. Εγώ. Εγώ. Άμε εσύ. Αμάν. Αμάν. Ρε. 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 Και πώς μπαν. Καλέ. Έλα, πώς μπαν. Βαριάστηκα και δεν έκανα και τίποτα. Αχ, θαραπάικα, δόξα σοι ο Θεό. Αμάν και ο τελευταίος. Αν δεν προλάβω το λελέκο, καίγουμε. Το παπούτσι μου, πού το παπούτσι μου, αφήστε τους αστεϊσμούς, το παπούτσι μου. Αμάν, το παπούτσι μου, κάποιος μου το παπούτσι μου, το παπούτσι μου. Ισπάρτο, σε παρακαλώ το παπούτσι μου. Και πού να βρω το παπούτσι σου εγώ, κύριε. Ψάξε με στα αρέστα, σε παρακαλώ. Και τι κύριε με το παπούτσι σου στα αρέστα μου, άνθρωπέ μου. Αποκαλυπτήρια, μαντάμ. Ελάτε, βεσέσα, στο ρεύμα. Μπα. Ελάτε. Ελάτε, λοιπόν. Yeah. Αχ, τι τροπαλός που είστε. Πάσε καλό σας. Ελάτε. Περάστε πίσω από το πάγκο και βγάλτε το παντελόνι. Ελάτε. Ελάτε. Λοιπόν, για πρώτη φορά άντρα. Πριν ταξιδέψει ο πρώτος μου άντρας. Για πού? Αυστραλία. Είναι ωραία στην Αυστραλία, μη στεναχωριέσαι. Καλά είναι και εκεί πήγε. Στο δεύτερο νεκροταφείο βρίσκεται. Και εκεί καλά είναι. Έχει δέντρα, περιβάλλον, ατμόσφαιρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, και ο δεύτερος μου άντρας. Έχετε δεύτερο? Αχ, ναι. Τον ταξίδεψα κι αυτόν. Πού, στο δεύτερο? Όχι, στο πρώτο. Στο τρίτο δεν πήγατε κανέναν? Όχι ακόμα. Μικρήστε ακόμη, κάποιον θα φυτέψετε. Μπράβο, Λουλούκα. Δεν ανοίγεις γραφείο ταξιδίου να κάνεις χρυσές δουλειές. Ρε το σωρόπι εδώ μέσα. Τα ούτοξου, εκμέ κατά ύφη, μπακλαβάς. Πληρώνεις δίκη. Είναι δικό μου το μαγαζί. Μακαρί. Του πρώτου? Όχι, του δεύτερου. Μπορεί να ζεις κι ένας άντρας δίπλα μου. Κι άλλος άντρας. Γιατί? Μήπως με πήραν τα χρόνια? Όχι, αλλά έχεις τη μανία να τους ταξιδεύεις.
Τόση ώρα είσαστε εδώ και να μην σας φιλέψω τίποτα. Καλά, δεν χαλάζω πάντων. Αφού. Τι όνειρο παρμένουνε. Δικά σου. Δικά μου. Θα χαρομαστείω, θα ανοίξω. Πάει, αρουφώσεις, πάει. Πώς. Έτσι περιποιέμαι εγώ. Πού να ήσουν και άντρας μου. Ξέρετε ποιος είναι αυτός. Μαρία Κάλλας. Α, καλοπλασκιά που μου φέρει τα γλυκά. Χαρδαλός. Να! Άργησε, αλλά το θυμήθηκε. Καμιά άλλη παραγγελία, κύριε Λούκα. Όχι, για σήμερα. Α, ευτυχώς, γιατί βιάζομαι να καλέσω στην Αθήνα. Έχετε δικό σας μέσο. Όχι, αλλά έχω δόμα της εταιρείας. Παρακαλώ, κύριε Πλασέ, είναι εύκολο να με κατεβάσει και πέστε Αθήνα. Βεβαίως, ελάτε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή, θα φύγετε από τώρα. Δεν θα φάμε μαζί το μεσημέρι. Ευχαριστώ, αδειάζουμε. Έχω σουτζουκάκια. Αχ, τρελαίνομαι. Και μου στα λευριά. Ναι, αλλά εγώ έχω γυναίκα και παιδιά και με περιμένουν και δεν είναι μου στα λευριά. Τι έχεις? Γυναίκα και παιδιά και με περιμένουν. Χαίρετε. Είσαι παντρεμένος. Αμέ. Και σούραψα και το παντελόνι. Πάλι πριν άλλα. Και ο τελευταίος για το δάνειο. Συγκλεισμένο σας βλέπω. Στελαχώριες. Δηλαδή. Πληρώνει δίκη. Όχι. Τότε να καταλάβεις. Έτσι. Σε παρακαλώ, μόλις μπούμε στο αυτοκίνητο, πάτα λίγο γκάζι να προλάβω κάτι ιδανικά. Κάνω μου τη χάρη. Όλα και όλα. Γιατί. Αν πατήσεις φίλε γκάζι χύμα, πας μια ώρα αρχίτερα στον πρίβα. Καλό, ε. Καλό. Ολέ. Τι να κάνουμε τώρα, βρε, τι πάρταμε, κατάλαβες, φίλε μου, για τον Αγαμέμνονα. Τώρα βρήκε το ρημάδι να χαλάσει. Ουχ! Πούς! Κατάλαβες. Νάτος. Βρε! Κορόιδο χοντρέ, στάσου, βρε! Έλα τη ζυμπιόπο! Αποσύστησα η τοντέλφινο! Μαμά, τι θα γίνει! Φόρμες Ναπολέων να βλέπω! Αμάν το κορίτσι δρομεύς! Έβα τους Ναπολέων! Θα κλάψουν μάνες! Τώρα, κορόιδο χοντρέ! Στάσου ρε, να σου πω εγώ ρε! Πού πας ρε! Έπα τους Ναπολέων! Τώρα, αχ! Έβγα όξω ρε! Εσένα μιλάω, δεν ακούσε, έβγα όξω! Έβγα όξω, τα πούλη, έβγα όξω! Εμένα, εσένα το λέει! Εμένα, γιατί είμαι κορόιδο να βγω! Δεν ακούσε ρε που σου μιλάω, να βγεις όξω, αν δεν με σε βγάλω, σηκώ το μπρος! Σιγά, κύριε, θα μου το σχίσεις και το χρωστάω! Έχουμε να πούμε δύο κουβέντες μαζί. Τα ακούς. Τι τρέχει, ρε Λεβέντιε. Μην επεμβαίνει στα αλότρια, ρε φίλε. Μια στάκα, ο κύριος από εδώ είναι φιλαράκος μου. Να τον εχαίρεσαι. Άκουσες τι είπα, να τον εχαίρεσαι. Παρακαλώ, κύριε, σε παρακαλώ. Ξέρεις σε ποιον μιλάς. Δεν μου συστήθηκες, ρε. Τι μικροθοκοπάνας, τέος πρωτοπυγμάχος κατηγορίας Μίγας. Ναπολέον Μαυρομάνικος. Επάγγελμα τέος φαγεύς. Μπα, και τι έσφαζες. Κουνούπια. Χιούμορ, έτσι. Κάνε πέρα ρε, για θα δουλέψει μανιβέλα. Ρε παιδιά, τι, ρε παιδιά. Πάτα ο παιδιά, θα πέσει γροθιά σύννεφο, έτσι. Ρε παιδιά, θα πεθάνεις ρε. Νιμ. Πω. Για σταθείτε ρε παιδιά, σύγκρουσης γιγάντων. Για εξηγείτε κύριε Σφαγέα, γιατί όπως το πάτε εδώ πέρα θα κολυμπήσει το μοσχάρι στο αίμα. Θα κολυμπήσει. Γιατί αδικήσατε το ορφανό κορίτσι, ρε. Γιατί είσαι ορφανοτροφείο, είσαι. Χιούμορ, ε. Ποιο ορφανό κορίτσι. Ιδού η αδικημένη. Α, άλλη αυτή. Μάλιστα, εγώ. Ρίτα. Ρίτα, έλα να ξηγηθούμε με τον αρχαίο. Τον αρχαίο, κύριε. Ρίτα, το ξέρεις τον κύριο. Ξαδέρφου μου είναι. Τι σημαίνει Ρίτα με τον κύριο. Ρίτα. Ρίτα. Καμάρωσε την, κύριε Μίγα. Σου την παραστρατήσανε και δεν θέλω να επανορθώσουνε. Ποιο την παραστράτησε. Ποιος την παρέσυνε. Εσείς. Εγώ. Πώς. Προπολεμικά. Μω, δεν είμαι. Όχι ο κύριος, ο γιος του Τάκης φταίει. Ο γιος μου. Μάλιστα. Γι' αυτό ήθελα να σας μιλήσω. Γι' αυτό πήρατε από το πρωί, δεν σας μιλήσα από πίσω. Μάλιστα.
Δηλαδή τι θέλετε? Θέλω να παντρευτώ τον Τάκη. Α, θέλετε για άντρα σας το γιο μου? Μάλιστα. Το θέλουμε, ρε. Το αγαπάμε. Και οι τρεις. Και οι τρεις. Δεν γίνεται. Χαίρετε και χάρηκα πολύ για τη Λωρίδη. Πώς? Θα σου ανοίξω την κεφάλα στα δύο αν δεν πεις το ναι. Οι φτωχοί ζουνε για ένα φιλότιμο για μια τιμή, ρε. Γεια σας, κύριε φιλόσοφε. Ο γιος μου δεν έχει μια δεκάρα. Πώς θα πει το ναι? Ο περιφερειάρχης σου κόψει την πίσωση και κάνει τράκα τα δικά μου τα τσιγάρα. Πώς θα ζήσει άνεργος, σπιτικό. Αυτά να τα σκεφτώ τον Νοτάκης πριν αρχίσει να μου μοιράζει υποσχέσεις. Ξέρετε τι μου έλεγε? Τι σου λέει? Τι? Σ' αγαπώ. Θα σε πάρω. Υπομονή. Υπομονή. Χωρίς εσένα δεν μπορώ να κάνω. Ε. Η ζωή μου σου ανήκει. Το πρωί θα σε ξυπνάω με φιλιά. Μικρό μου και βεταχτό. Τα δάκρυα του έρωτα. Με έχουν βαλαντώσει. Και όλα τα τελευταία σου ξέμενα δίφραγκο. Τι λέγατε τέτοια πράγματα? Ρε, τις λέγατε τέτοια πράγματα? Γεια σας, κύριε Πακλαμπατζή. Δεν βγαίνει άκρη με το χοντρό. Να μ' ακούσουμε το γιο. Μα τι θα του κάνετε? Να το ξηγηθούμε. Τι θα του κάνετε? Γεια σας, ρε παιδιά. Γεια σας, ρε παιδιά. Καταρχήν θα το κουβεντιάσουμε. Μετά θα πέσουν τις βουριχτές. Όχι βουριχτές, όχι βουριχτές. Λέγε. Όχι βουριχτές, είπα. Λέγε, είπα. Έχει προπόνηση στο γήπεδο του Φωστήρα. Είναι ένα πληρωματικό θερματοφύλακα. Γεια σας, ρε παιδιά. Γεια σας, ρε παιδιά. Για κοιτάτε. Εγώ δεν λέω όχι. Το κορίτσι μ' αρέσει. Αλήθεια το λέτε, κύριε Αγαμέμνον? Αυτό ήταν τόπε. Έτσι δεν είναι τόπε, έτσι? Δεν πρόλαβα να το έλεγα. Ζωή ωραία. Φύγαμε γρήγορα. Τώρα με την ευχή στην τσέπη καθαρίζουμε ευκολότερα. Άλλο ζαμφάν. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία, κύριε πειρατά. Το νου στο Βασιλόπουλό μου. Έτσι. Οι πειρατέ είναι γενναίοι. Μάλιστα. Πάμε. Ρε παιδιά, για να δύο λεφτά, δύο λεφτά. Από την ομόνια περνάτε. Γιατί? Γιατί πρέπει να οικονομήσω κάτι δανεικά για τον Νίκη μέχρι το 10.30. Έτσι και δεν τα βρω, κλάφτε και γιο και μένα και γάμους. Πούσε, θα τον αφήσει στην ομόνια. Και μετά τσιφ κατευθείαν δηλαδή για τον γήπεδο, έτσι? Έτσι. Πάμε. Αλλο ζαμφάν. Για να πατρί. Ποιος είναι ο λεγάμενος? Αυτός με τα μαύρα. Προχώρη. Πού βρέθηκες εδώ? Σε ρωτάω, πού βρέθηκες εδώ? Ξέρεις από πού έρχομαι, αγάπη μου? Πού? Από τον μπαμπάκα σου. Το ξαναβρήκες? Αμέ. Και του μίλησες για μας? Εμ, θα του έλεγα τα κάλαντα. Ξέρεις τι γκρίνια θα έχω τώρα? Τάκι, αγάπη μου. Πες μου καθαρά και τίμια, θέλεις να με πάρεις? Παγώθηκες να με παντρευτείς, ρε Ρίτα. Γιατί ρωτάς? Ξέρω πως δεν είμαι η μόνη που έχει θέση στην αγκαλιά σου. Λες να αρχίσει πάλι τα σουξέ και να τη ρίξει? Και εμείς εδώ τι κάνουμε? Σωστά. Έλα εδώ, ρε παραπονιάρη. Πρέπει να ξέρεις ότι η αγκαλιά του άντρα είναι αμάξι πολυθέσιο. Πούλμαν που λένε. Σιγά, ρε! Την καρδιά να κοιτάς εσύ. Αυτή είναι αμάξι μονοθέσιο για ιδιωτική χρήση. Βγάλετε αυτό το παλί από εκεί που μας περάσουν για μπαλαρίνες. Ρε, τι πάθαμε με δάφτωνε! Για μένα, Τάκη, αγαπούλα μου, είσαι ο βίος. Είσαι ο βίος, μωρό μου. Που είναι μια δουλειά και θα δεις τι αξίζει το μονοθέσιο. Θέλεις δουλειά, Τάκη μου, αλήθεια? Τι λέμε από χθες? Αλλό ζαμπάν, προγόρι. Κύρι. Μαυρομάνικος. Γροθοκοπάνας. Ανώνυμος εταιρεία. Συγγενής της Δεσποινής. Τι να φτάρε, Ρίτα. Κήρυξες γενική επιστράτευση στο ΣΟΗ. Σόπα, θα δεις. Αγόρι Μαριντών, είσαι παστρικός. Το πρωί έκανα μπάνιο. Δεν εννοώ στον κορμί, αλλά στην καρδιά που είναι και το δύσκολο. Είναι Ναπολέον, το ξέρω. Οι συνήγορα αποκλείονται.
Λοιπόν. Είμαι. Τώρα γιατί το παίρνει το κορίτσι, γιατί το παίρνει το κορίτσι. Γιατί δεν την φέρνει την κοπέλα να πούμε. Όπα. Για μπάνιζε τσαχπινιά έτσι. Ναι, ναι. Κάθε τη Ζηφιόγκο. Αγοράκι θα σου σπικάρω τώρα. Υπάρχει κόλλημα αισθηματικών. Όχι, όχι, όχι. Την αγαπείς. Την αγαπώ. Και πού τη βάζεις. Εδώ. Ωραία θέσεις. Τότε θα υπάρχει κόλλημα οικονομικών. Ναπολέον, το βρήκες. Σβήνεις το αυτό. Πώς να το σβήσω με γομολάστιχα. Σβήνονται αυτά βρε Ναπολέον. Ναπολέον τα σβήνει. Αλλά... Ναι, αλλά με ποιον τρόπο. Αμέσως. Τώρα, βγάλε το πανίρε. Τώρα έχεις το λόγο. Προχώρη. Μη. Το καλό. Μισή μέρα θα δουλέψω ως πλασιέ στο αυτοκίνητο δικό μου. Θα μοιράζει γλυκά, μπακλαβάδες, τουλούμπες και τέτοια. Τουλούμπα. Ωραίο πράγμα, η αδυναμία μου. Λοιπόν, θα μοιράζεις τουλούμπες, διάφορα είδη ζαχαροπλαστική σε διάφορα ζαχαροπλαστεία. Με πληρωμή. Αλλά τι, για σπορ. Ξέρεις κανένα σπορ, εσύ διανομή με κλαβά. Καλό. Είπες και ένα καλό. Καλό. Μπράβο. Και την άλλη μισή μέρα. Και την άλλη μισή μέρα, αγοράκι, θα διευθύνεις το δικό μου το αμάξι. Τι αμάξι. Δεν μιλάς καλά. Πειρατικό. 12 μέτρα αμάξι. Ωνάσεις. Περικέτεια. Θα φορτώνεις ομόνια, Νέα Ιωνία. Βγαίνει καλό, αγόη. Θα έχεις ποσοστά. Και χώρια τα τσιγάρα σου όταν σε κλείνει η τροχέα στο κρατητήριο. Έχει και κρατητήριο. Ανέκαθεν η πειρατεία συγκρούεται με τον νόμο. Ρίτα Μανίτσα, δυο λεφτά παιδιά. Εντάξει. Ρίτα Μανίτσα μου, τι λες. Εσύ τι λες. Εγώ... Πού που κλωτσά τον Η ιατρία από σήμερα θα λέει «Θες την νίκη!» Η πλατεία στο τέλος. Πολύ σωστά! Πάμε να μην γυρίσουμε λοιπόν. Ο βασιλιάς. Την επόμενη ερώτηση. Προέρχεται από τις λέξεις καλή και φως. Τις διαμηνωτές δυτικά του λιμανιού. Μπράβο! Γιατί είναι η αλήθεια. Αυτό μοναδικό, νεανικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων, θες τη νίκη! Balkan Express εξερευνά τα παράξενα αποκριάτικα έθιμα των Βαλκανίων. Ταξιδεύουμε στη μαγεία του φεστιβάλ Κούκερι της Βουλγαρίας, όπου οι παραδοσιακοί καρνάβαλοι συναντούν τη σύγχρονη σάτυρα. Υπάρχουν αρχαία παγανιστικά κατάλοιπα στα καρναβάλια. Ποιο είναι το έθιμο της Καμήλας? Γιατί τα κουδούνια διώχνουν τους κακούς δαίμονες? Balkan Express. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στην ΕΤ3. Το Παρμενίδης δημιούργησε ένα από τα μέγιστα ρεύματα της φιλοσοφίας, την οντολογία ή αλλιώς τη μεταφυσική. Η φιλοσοφία του Παρμενίδη αποσαφήνισε τη διάκριση μεταξύ πραγματικού και φαινομενικού. Ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να πούμε, όλα είναι. Αυτή την εβδομάδα στην ΕΡ3, το Animation... Καμινόπατρα, πώς είστε, καλά. Οι δουλειές καλά. Εδώ στο Θεό, καλά. Μπράβο. Χαίρετε. Χαίρετε. Τον κύριο Λελέκο. Το γιατρό. Μάλιστα, είμαι αδερφός του. Ο Φαντάρος. Όχι, ο κληρωτός, τι. Καθίστε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, οι δουλειές. Χαίρετε. Καλημέρα σας, πώς είστε. Περάστε. Λελέκο.
Λελέκο. Αδύνατο. Αυτή τη στιγμή έχω πελάτη. Τουλάχιστον πες μου κάτι για να μιλήσω την αγωνία περιμένοντας. Πάνε καλά οι δουλειές. Δόξα σοι ο Θεός. Δεν μου το λες ζεστά. Δεν μου το λες τα κρύα μου το λες. Δεν μου το λες με παλμό. Καθόλου. Να, ο κύριος που μπήκε μέσα ξέρεις τι είναι. Βιομήχανος. Βιομήχανος. Η σειρά μου να το πω, Λελέκο. Δόξα σοι ο Θεός. Δόξα σοι ο Θεός. Τον ούσου Λελέκο. Που στη σειρένια μας έλεγε να του βάλει. Γιατί? Βιομήχανος είναι αυτός. Ξέρεις τα ροκανίσι μας έλεγε. Κατάλαβα. Από το γιατρό. Μάλιστα. Και εσύ Νίκη, Νίκα. Δάντη. Βούλωμα, βούλωμα. Μάλιστα. Σας έχει τσουρουφλήσει ο ήλιος δεόντος. Καλή ξημέρα, παιδιά, ζω στη θάλασσα. Ένας ξαδερφός μου έχει Chris Craft Absurd. Σας αρέσουν τα σπορ? Α, ναι. Ποια ιδιαιτέρως? Ποτάβλη και η ξερή. Στο καλό, τι ωραία που τα λέτε, Absurd. Ένας ξαδερφός μου είναι άσος αυτά. Μάλιστα, όταν πηγαίνει στο γήπεδο από νωρίς, παίρνει και το τάβλι μαζί του. Στο καλό. Σας αρέσει η μπάλα? Καλή λέω, σας αρέσει η μπάλα? Εγώ τρελαίνομαι. Ένας ξαδερφός, μάλιστα. Ξέρω. Συνεχίστε. Μάλιστα, είναι τερματοφύλακα. Αχ, μ' αρέσουν οι τερματοφύλακες! Πού το πάει? Ωαου, κάτι λαβές που κάνουν! Τρελαίναμε για τις λαβές! Σας αρέσουν οι λαβές? Να το... Έχει γούστο να με κυνηγάει κι αυτή για το γιο μου και να μου το ρίχνει από σπούντα. Να σας πω, έχω και έναν άλλον τερματοφύλακα, ξάδερφο, Τάκη τον λένε. Τον ξέρετε? Ωρε, τα βρήκαμε τα λεφτά. Βλέπω άλλο να πλακώνει με τη μανιβέλα. Μάλιστα, θέλω να με παντρευτεί στο καλό. Αλλά ο πατέρας. Κι αν ο πατέρας. Ο δικός μου φυσικά, δεν τον θέλει. Μπράβο. Να, αυτός είναι πατέρας. Σου λέει τι, με λαβές να τη βγάλετε. Ναι, αλλά εγώ τον θέλω και θα τον πάρω με το ζόρι. Ορίστε. Μάλιστα, θα πάω να πιάσω το θείο του. Και γιατί το θείο του? Γιατί τα έχετε ζόρι ο γέρος του. Στο καλό. Αν μιλά τόση ώρα, ρε Χριστιανή μου, ότι είναι ορφανός ο τερματοφύλακας, πάσε καλός. Αμάν, το θεριό. Άργησες. Και δεν μου λες ποιος εγκατάντησε έτσι σαν το Σουλεϊμάν Πασά. Αμάν, πουλάκι μου, κάνεις και τέτοια, ε. Για προχώρα. Πήγα στην τράπεζα να πάρω λεφτά και έμπλεξα. Πόσα. Άρα τώρα, δω μου, φυλάκι. Πού ζάνω. Αμάν, και φυλάκι. Για προχώρα.
μου. Μα κάτσε, Φρόνιμο. Ένα φυλάκι θέλω. Μα θα μας δει απέναντι, Μπουλούκο. Μπουλούκο. Δεν μας βλέπει. Είναι αφουσιωμένο στην εφημερίδα του. Εξάλλου, είναι και χάπατο. Κούνια που σε κούναγε, Μπουλούκο. Κούνια που σε κούναγε. Είσαι και αξούριστος πέρα θεμάς, ε. Εγώ θέλω φυλάκι. Όχι εκεί. Ούτε εκεί. Ούτε εκεί δεν θέλω. Αλλά πού. Εδώ, στο στόμα μου. Εκεί το θέλεις ερωτιάρι, εκεί το θες. Δώστε δε. Ίσα, ίσα, δώστου, 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 ίσα, ίσα, ίσα. Αχ, σε βούτυξα. Μα, φεύγετε. Φεύγετε, δεν θα εισπράξετε τα νίκια. Πώς βρέθηκες εσύ εδώ. Ο Θεός αγαπάει τον οικοκύρη, αλλά αγαπάει και τον οικάρη, κύριε Μπουλούκο. Τι λέει ο κύριος Μπουλούκο, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τι λέει ο κύριος Μπουλούκο, σε παρακαλώ, τι λέει, πες μου. Και χρήμα, και φυλάκι, και φιλενανούλα, και σε λένε και Μπουλούκο. Δεν μου λες, τα ξέρει αυτά το πρόσωπο. Ε? Το πρόσωπο, ποιο πρόσωπο, Μπουλούκο. Αγία μου, τι έχω, Μπουλούκο μου. Γιατρέ. Ελάτε. Αμάν τι έπαθε ο άνθρωπος! Λούλα νερό, αμμονία! Νερό! Μπορώ να σας πω! Τι λες, μωρέ! Λούλα, αμμονία! Κρατήστε το, σας παρακαλώ! Όχι, σας παρακαλούσα να δείτε αύριο σε ένα πάρτι. Να, μάλιστα, κάνω. Μάλιστα, το παλαιό φάριο. Ανθέων, 147. Παλαιό φάριο. Μάλιστα. Θα αρχίτε. Μάλιστα. Έχω πάει ύπνο και θα. Βρασίδα, είσαι καλά. Τι ήταν το Λουλούλα, ναρκωτικό του έδωσε. Όχι. Καλά, κύριε, σκυμήθηκε. Ρε, αγαμέμπρον, τι έπαθες, μωρέ. Τι έπαθες, μωρέ. Του δώσα καλή στο μπουκαλάκι. Με το ναρκωτικό. Ωρε, τι πάθαμε, θα το μύρισε και θα κοιμήθηκε. Ρε, αγαμέμπρον. Αγαμέμπρον. Καλώς τη λεβεντιά. Λοιπόν, προτού μιλήσουμε για το Φροστάκι, άκου και βάλε στο μυαλό σου καλά, μια και κάνεις προπόνηση για γάμο απόψε. Τι προπόνηση για γάμο? Αραβόνα δεν γίνεται. Προπόνηση είναι. Σοφόν. Σοφότατο. Λοιπόν, στη ζωή του άντρας έχει τρεις ωραίες στιγμές. Δηλαδή. Άκου και γράφε εδώ. Όταν αραβωνιάζεται, έτσι πιτυρικά μου, όταν βάζει την κουλούρα και όταν τσιμπάει το διαζύγιο, μακριά από σένα. Αμάν. Τι είναι, ρε. Έφυγε. Ποιος έφυγε? Ο σπιτονικοκύρης μας. Του χρωστάτε, ρε. Κάτι λίγα νίκια. Μαμά μου, το
στο θηρίο. Τι κάνεις εδώ, βρε. Εγώ. Αν ποιος εγώ, γιατί περπατάς ανάποδα. Έβαλα. Κατά λάθος. Την όπισθεν. Την όπισθεν. Πώς με τραβολογάς έτσι, βρε. Τέστη. Μύγες και γαργαλάνι άτιμες. Να αφήσεις τις μύγες κατά μέρος και να πάω να πεις έξω σε αυτούς που μου πήραν τα αυτιά από το πρωί να πληρώσουν τα νίκια αμέσως. Άκουσες! Οι άνθρωποι έχουν αραβόνα. Δεν σε βλέπω καλά. Ύποπτος μου φαίνεται. Εσύ, βρε, δεν φώναζες πρώτος για έξωση. Γιατί άλλαξες τώρα, Γησίλα, ε? Δεν καταλαβαίνεις. Με τους αραβόνες τους θυμήθηκα τα δικά μας. Το γάμο μας. Σαν να σε βλέπω μπροστά μου. Η λυγμένη, τα άσπρα σου. Βλέπω στο διάλο να σε ντώνει. Η λυγμένη στα άσπρα σου. Άρινη, λεπτούλα, λεπτούλα. Όχι και λεπτούλα. Ναι, καθεν ήμουνα παχουλή. Όχι, με κοψομέσχες παράθεμάσαι. Παχουλή, ποτέ. Απλώς παχουλόφερνες. Πού στο διάλογο το φεριό τώρα. Πάμε να πάρουμε τα αρνιά. Ρε, από τους αραβώνας θα το κάψουμε, θα το γκρεμίσουμε. Είσαι μια ύπαρξης λεπτή. Παχουλοφέρνουσα. Θυμάσαι. Εκείνο. Το πρώτο μας. Το βάλς. Το βάλς. Τα γλυκά. Λούμπες. Ο, καλά δε. Όλα τα ζαχαρότα. Εγώ θα πήρω γεροντοκόρη. Γεροντοκόρος. Αγαπέμνος! Αγαπέμνος! Φοβήσε ρε, πού σου. Δεν την ξέρεις καλά. Κούρα της αγριάδα, ναι, τι ισχυρό φίλο είσαι. Μας ξεφτιλάς καημένε. Να με βρήσει. Λες. Α. Αγαπέμνον! Δώσ' του μου, ρε. Δώσ' του μου, ρε. Σου μιλάω, βρε. Περίμενε. Τι κάνει. Άρπαξε τη γλάστρα. Για άνοιξε τα μάτια σου. Έλα, Χριστέ. Ήθελα να έρθεις να με βοηθήσεις λιγάκι, αγάπη μου, να τυλίξουμε τους ντολμάδες. Αυτές είναι δουλειές των γυναικών και μην ξαναφοράξεις μένα για ντολμάδες, γιατί... Μπράβο, Αδριάτα, Αγαμέμνον, μπράβο. Κοίτα. Κάτσε πρόνημα, ντε. Γιατί. Έτσι και μας δει κανένας από τα αδέλφια στο μεγάλο τούμπαν. Ποια αδέλφια. Ο πυγμάχος. Ποιος πυγμάχος. Δεν υπάρχει πυγμάχος. Δεν υπάρχει πυγμάχος. Πού τα αδέλφια. Πού τα αδέλφια. Δεν πάτε τώρα. Παραμύθι. Παραμυθάρα. Έτσι λοιπόν, κυρία Ρίτα. Αγαπούλα μου, χωρίς αγριάδες εσείς οι άντρες δεν θα μας παντρευόσαστε ποτέ. Επιτέλους ήρθε. Ποιος. Αμάν. Ποιο είναι αυτό το κουκλί, βρε. Ποια είναι αυτή. Αυτή ποια είναι. Αυτή θα σώσει την κατάσταση με τον οικογύρι. Δηλαδή. Θα ακούς ύστερα. Λοιπόν, στην αφήνω και πρόσεξε. Μόλις σε ρωτήσει που κάθουμε, δείξει να βαρέσει το κουδούνι του νοικοκύρι. Γιατί. Ρε κάθε που σου λέγω και να είσαι έτοιμος για τη δεγόρυμα των πρωτοβοηθειών. Εντάξει, άντε πήγαινε εσύ. Εντάξει. Ποια είναι αυτή που έρχεται. Ποια. Αυτή. Α, θα είναι καμιά φιλενάδα του Ναπολέων. Πω, καταδρομικό. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Ελευθέρως να με ρωτήξετε. Γιατί να με ρωτήξετε. Στη διάθεσή σας, από κορυφής μέχρι στον ήχο. Θα μου πείτε βέβαια δεν έχουμε υψόμετρο. Δεν έχει σημασία. Αυτή η συμπαθητικούλης που είστε. Στο καλό.
Αχ, πέστε μου, ο κύριος Αγαμέμνων που μένει. Αν θα φύγεις κάποια μέρα μακριά εσύ πάλι θα ζητάς. Αχ, τι υπότης που είναι. Ορίστε περί καλό, περάστε περί καλό. Το καλό. Τι να κάνουμε, αφού γεννηθήκαμε ωραίοι, έχουμε υποχρεώσεις. Κοπός του σπασιών. Πω. Χοντρέ, κομπεγκόμενα. Δεν παίρνει μπρος το ρημάδι. Θα πάρει. Στην ανάγκη το σπρώχνουμε. Μαρμάρος. Έλα, μπουλούκο μου, σύνεσαι, μπουλούκο μου, μη κάτσα το χάνω. Πω, πώς είναι έτσι. Έλα, μπουλούκο. Έλα, έτσι. Σύνεσαι, γιατί κατέρχονται οι στρατιές του Ρόμελ. Τι θέλετε, Δεσποινής, ξέρετε. Γιούλα μου, έκανε λάθος κάτι που δεν πρέπει να χτυπήσω. Δεν συγχωρείτε, μαντάμ. Χτυπήσαμε λάθος. Να πληρώνεις πρώτα τα νίκια σου και μετά να κάνεις λάθος. Παρτών, με εκθέτετε. Αυτό που σου λέω, αύριο θα σου κάνω έξωση. Έξωση. Παρτών, με δυσφημείτε. Ορίστε, εγώ ρε σε δυσφημώ. Ρε, το. Εμείς, αυτό περίμενα από σας, κυρία Παυτίτσα μου και κύριε Παυτέ μου. Αλλά τι περίμενες. Τι περίμενα, την απόδειξη των ενοικίων. Ποιον ενοικίων, βρε. Εκείνο που κατέβαλε στο σύζυγό σας, μαντάμ. Έτσι, κυρία Γησίλα, Μάλιστα, μου τα κατέβαλε. Τι έκανε, λέει. Μάθηρες, η Δεσποινής Γιούλα. Έτσι, κυρία Γησίλα, Μάλιστα, μου τα έδωσε. Εσύ, ορίστε, χαίρετε. Ωραία, τώρα βλέπω να κυκλοφορεί με σαρίκι πάλι. Ωραία πράγματα. Γιατί δεν μου τα έδωσες, βρε. Ευλαλίτσα μου. Τα αντερλίκωσες με τίποτε θηλυκά πάλι. Μέσα. Όχι, ευλαλίτσα. Σαρδανόπολε, μέσα. Ευλαλίτσα. Μέσα. Το σπαγκοραμένο. Καλά να πάρει. Αχ, πόσο το ευχαριστήθηκα. Τώρα που πήραν παράταση ενοικιοστασίου, μιλ μερσί και θα λάβετε διπλή μπουνιέρα. Εγώ θα προτιμούσα ένα γαμπρό, να φτιάξω ένα σπιτικό. Σαν τα παιδάκια σας που είναι τόσο ευτυχισμένα. Δεν κατάλαβα. Θα καταλάβεις αργότερα. Ένα λεπτό. Ορίστε. Θα το κάνω βίδα το ρημάδι, αλλά θα πάρει μπροστά. Ορίστε η θαλαμιγός. Σας γουστάρει το σπιτικό. Τρελαίνομαι για τα μωρά. Να τα πλένω, να τα καθαρίζω. Από τα τσίσα τους. Μάλιστα. Ώστε σας αρέσουν τα τέχνα, Είσαμε πόσα. 9, 10. Πω, κουβαρδαλίκια. Γιατί δεν τα κάνεις 11. Γιατί. Θα κάνουμε ομάδα. Για πάμε μέσα να μου τα πεις. Για πάμε μέσα. Πω. Αμάν πέσαν τα πρώτα βόλια. Στόκελο. Πω, σου σπασιών. Για πάμε για μέσα. Δυο περιστεράκια παρακτήσουν την κολλιά τους. Δυο περιστεράκια τα λόλεπτα άνοιξαν δευτέρα τους. Αμάν, τι γίνεται. Εδώ είσαι στο κόμμα, ρε. Ήρθα, ρε, κιόλας. Ήρθαν τα όργανα. Ναι, πατέρα, δεν έπαιρνε μπρος η μηχανή. Δεν έπαιρνε μπροστά η ρημάδα. Μπαμπά, πώς με είπες. Πατέρα. Πώς με είπες. Πατέρα. Ρε, πόσα χρόνια ονειρευόμουν να κάνω μια κόρη. Τρεις μάτρα χαλαίων μου φύλαξε η ζωή. Και κάθε τόσο έλεγα στην κυρία της γυναίκας, άντε και έρχεται η νυφούλα,
άντε και έρχεται, αλλά κάθε φορά τέρμα τα δίφραγκα. Και να που με βρήκατε έτοιμη. Και να που τη βρήκατε έτοιμη και μεγάλη. Ψέματα. Κι εγώ βρήκα ένα πατέρα γιατί δεν έχω ούτε μητέρα. Θα σε φροντίζω εγώ. Θα σε φροντίζω εγώ σαν τα μάτια μου. Θα σε φροντίζω εγώ κορούλα μου. Κοριτσάκι μου. Συγκινητικό γέρος. Όχι γέρος. Όχι και γέρος. Άντε, άντε φεργάτη. Άντε, μην αργήσετε. Άου! Και να μπαχιά τα αρνιά. Άντε, γρήγορα, μην αργήσετε. Μπαχιά τα αρνιά. Δυο περιστεράκια, δυο περιστεράκια, τα ολόλευκά ανοίξανε φτερά. Μπαχιά τα αρνιά. Ρωμάρα να στούρθει την πύρε, άφηση. Βρε, γρήγορα, βρε. Τα όμορφα χυλάκια σου.